Δόξα ο Θεός ημών, δόξα η Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Κυριακή πρώτου Πάσχα, που είναι η Κυριακή των Βαΐων, όπως λέμε, δηλαδή η Κυριακή 6 μέρες πριν το Πάσχα, όπως θα δούμε στο ανάγνωσμα που θα διαβάσουμε, που ο Χριστός ήρθε στη Βηθανία και εκεί τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι με τα βαΐων και κλάδων. Γι' αυτό δεν έμεινε και παροιμία αυτή, έτσι που λέμε, με τα βαΐων και κλάδων. Θα διαβάσουμε πρώτα τι λέει το κείμενο που, του Ευαγγελικού που έχετε μπροστά σας. Να δούμε στη συνέχεια τη μετάφραση και μετά να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Είναι από το 12ο κεφάλαιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και είναι η στίχη 1 έως και 18. Λέγει λοιπόν το κείμενο. Προέξ ημερών του Πάσχα ήρθε ο Ιησούς εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγηρεν εκ νεκρών. Επίησανουν αυτό δείπνον εκεί, και η Μάρθα διεικώνει, ο δε Λάζαρος εισήν τον ανακειμένος είναι αυτό. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρουν άρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τε στριξίν αυτή στους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθηχτη ως μης του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας, Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδούνε. Δια τι του τον τομήρον ου και πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής, είπε δε τούτο, ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα ευάσταζε. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνοουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστίν και ήρθον ούδια τον Ιησού μόνον αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν ονήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν το δε οι αρχιερείς είνα και τον Λάζαρον αποκτήνωση ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ερθόν εις την εορτήν ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήρθον εις απάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον, εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστίγε γραμμένον, μη φοβουθεί γατερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ου και έγνωσαν οι μαθητοί αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστε ο Ιησούς, τότε εμνήστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος όν με ταυτού, ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και επίντησεν αυτό όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποικένε το σημείο. Αυτό είναι το κείμενο, παιδιά, το οποίο διαβάσαμε μπροστά μας. Να σας το διαβάσω και στη μετάφραση να το δείτε. Στην απόδοση στα νέα ελληνικά δηλαδή, όχι μετάφραση. Δεν είναι σε άλλη γλώσσα που θα το πούμε. Ούτε σε άλλη γλώσσα είναι γραμμένο. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδία του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς.
Και το είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα είναι ανάμεσά σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο, που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς απεφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς που πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν. Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέγει η Γραφή, «Μη φοβάσαι θυγατέρα μου πόλη της Σιών, να έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και το έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν όσα είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Εδώ τελειώνει και η απόδοση στα ελληνικά του κειμένου. Θα μπορούσε κανείς, παιδιά, να μιλά και να βρει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κείμενο. Εμείς βέβαια θα προσπαθήσουμε στο χρόνο που έχουμε να πούμε κάποια απλά και λίγα. Εκείνο το οποίο νομίζω είναι κάτι που αμέσως έτσι μας κάνει εντύπωση από το γεγονός αυτό της υποδοχής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, γιατί όπως βλέπετε είμαστε 6 μέρες πριν από το Πάσχα και ήταν το Πάσχα των Εβραίων βέβαια, το οποίο δεν συμπίπτει με το δικό μας Πάσχα. Αυτοί εορτάζαν το Σάββατο, Σάββατο ήταν το Πάσχα το δικό τους. Εμείς εορτάζουμε Κυριακή, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε κατά την Κυριακή ημέρα. Έτσι την Κυριακή των Βαΐων εορτάζουμε το γεγονός αυτό της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα μετά από όλη αυτή την ιστορία που είχε. Θα αρχίσουμε από αυτό. Γιατί κάθε στοιχείο της ζωής του Χριστού, κάθε σημείο δεν είναι χωρίς λόγων, όπως είπαμε πολλές φορές. Ούτε συνέβηκαν πράγματα στη ζωή του Χριστού τυχαία. Έτσι έτυχαν, ας πούμε, οι άνθρωποι έτσι αντέδρασαν και έτσι συμπεριφέρθηκαν. Αλλά τα πάντα είναι μέσα σε μια θαυμαστή πρόνοια του Θεού, προκειμένου να διδάξει τον άνθρωπο μέσα από την δική του ζωή και το δικό του παράδειγμα. Εδώ λέγει ότι όταν ο Χριστός θα ερχόταν, θα πήγαινε στην εορτή, όπως πήγαιναν όλοι οι Εβραίοι, στην εορτή των Ιεροσολύμων για το Πάσχα, τότε οι άνθρωποι όλοι επήραν τα βαΐα των Φινίκων, έτσι, τους κλάδους της Φινικιάς, και εξήρθαν να τον υπαντήσουν, βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τον προϋπάντησαν, και αυτό ήταν σημάδι και υποδοχή βασιλική. Όταν υποδέχονταν τους βασιλιάδες οι Εβραίοι, τους υποδέχονταν με τους κλάδους των Φινίκων και έκοπταν και κλάδους από τα δέντρα και έστρωναν κάτω τα ρούχα τους για να πατήσει πάνω ο βασιλιάς να πάει εκεί που έπρεπε να πάει, πράγμα το οποίο έκαναν και σε αυτήν την περίπτωση. Και μάλιστα εις τον Χριστό έψαλαν και δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν ότι είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος είναι βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά ο Χριστός όμως
βρήκε ένα μικρό γαϊδουράκι, ονάριον, μικρό γαϊδουράκι, και κάθισε πάνω σε αυτό, και με αυτό το γαϊδουράκι μπήκε στα Ιεροσόλυμα, γιατί υπήρχε μια προφητεία του Ζαχαρία, του προφήτη, ότι ο βασιλεύς σου εις Σιών έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου, πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, σε ένα μικρό ζώο του γαϊδουράκι. Οι άνθρωποι ζητοκράβγαζαν και φώναζαν και έλεγαν όλα αυτά που έλεγαν. Λίγες μέρες αργότερα αλλάζει τελείως το σκηνικό των ανθρώπων. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ συλλαμβάνεται ο Χριστός, πάλι με πολύ όχλο, πάλι με κόσμο πολύ. Δεν ήξεραν ποιος είναι ο Χριστός οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι, δεν ήξερα, και χρειάστηκε να τον δείξει ποιος ήταν ο Χριστός, ο μαθητής του. Έτσι, σκεφτείτε δηλαδή τι τραύμα, ας πούμε, για την συνοδεία του Χριστού, ένας εκ των μαθητών, να γίνει αυτός ο προδότης, που θα δούμε προηγουμένως και τι άλλο έκαμε, και μάλιστα να τον προδώσει, όχι δείχνοντας ότι αυτός είναι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά με φίλημα. Έτσι έμεινε το φίλημα του Ιούδα. Με το δείγμα της αγάπης, ας πούμε, έτσι, το Χριστό που ήταν η όντως αγάπη και η αυτοαγάπη, τον επρόδωσε και τον έδειξε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επήγαν, πού πήγαν άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος στον όνομα του Κυρίου». Την επόμενη μέρα αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν, και σε λίγες μέρες αυτός ο πολύς λαός μετεβλήθηκε σε έναν άλλον πολύ λαό. Δεν ξέραμε πώς ήταν και στις δύο παραστάσεις. Αλλά μην νομίσετε ότι τα Ιεροσόλυμα ήταν καμιά μεγαλούπολη εκατομμυρίων, έτσι, πόλεις μικρές, όπως ήταν οι παλιές πόλεις οι δικές μας. Οι άνθρωποι πήγαιναν, ας πούμε, δεν είχαν δυνατότητες μεγάλων ταξιδιών, αυτοί ήδη και ήδη ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν ο Πιλάτος συνέλαβε τον Χριστό και τον εμαστίγωσε και τον ταλαιπώρησε και έκανε όλα εκείνα τα πάθη, και τον έβγαλε εκεί και τον έδειξε, να πούμε, ότι είδε ο άνθρωπος, να, αυτός είναι ο άνθρωπος, τι να τον κάνω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εφώναζαν «Σταύρωσον αυτόν, σταύρωσέ τον». Και μάλιστα όταν τους είπε, τους έδωσε επιλογή να διαλέξουν μεταξύ αυτού και του ληστή του Βαραβά, ο οποίος ήταν ληστής, ήταν φωνιάς, ήταν κακοποιός, τους είχε κακοποιήσει ο Βαραβάς, τι έλεγαν εκεί? «Ουχή τούτον, όχι αυτόν. Όχι να αφήσει τον Βαραβά, τον Ιησού να σταυρώσει». Γιατί υπήρχε έθος εις τους Εβραίους κατά την εορτή του Πάσχα, ο ηγεμόνας, να δίδει χάρη σε έναν κατάδικο. Και ο Πιλάτος, επειδή η γυναίκα του, η Βερονίκη, η γυναίκα του, Πρόκλα, η γυναίκα του, η Πρόκλα, του είπε: «Πρόσεχε, μην κάνεις κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός είναι αθώος». Ήταν καλής διαθέσεις η γυναίκα αυτή, και έλαβε υπόψη, ας πούμε, την προειδοποίηση της γυναίκας του. Παρά τα αυτά φοβήθηκε τον κόσμο, τον λαό, τον όχλο, και το έβαλε μπροστά στην κρίση των ανθρώπων, και βέβαια ένιψε και τα σχήρας του, είπε: «Εσείς τα διαλέξετε, εγώ είμαι αθώος τροποντινά». Έμεινε και από εκεί το Πόντιος Πιλάτος που λέμε, έτσι, πονδιοπιλατισμός. Δηλαδή να νύψεις τα σχήρα σου και να κάνεις τον αθώο. Είναι πολύ εύκολο πράγμα αυτό. Άμα έχεις ιδίως να κάνεις και κρίσεις δύσκολες, το πιο εύκολο είναι να παίξεις τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, να το ρίξεις αλλού. Αλλά εκείνο το οποίο ήθελα εγώ να σχολιάσω λίγο και να δώσω έτσι μια ανέφαση, είναι στο γεγονός αυτής της παρουσίας του κόσμου, που πολλές φορές, παιδιά, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να δούμε και εμείς τι κάνουμε άραγε. Θυμάμαι σε μια συζήτηση στο Άγιον Όρος που κάποιος μοναχός έλεγε: «Κρίμα που δεν ζούμε την εποχή του Χριστού,
να βλέπαμε τον Χριστό, να είχαμε αυτήν τη δυνατότητα. Ο γέροντάς μας είπε ευτυχώς που δεν ζω την εποχή του Χριστού. Εγώ παραξενεύτηκα, γιατί θα μου άρεσε η ιδέα, ας πούμε, να ζούσε κανείς την εποχή του Χριστού. Λέω, γέροντα, δεν θα ήθελες να ζεις την καιρό του Χριστού? Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θα ήθελα. Λέω, γιατί? Γιατί, παράξενο πράγμα. Διότι, λέει, αν ζούσα, σίγουρα θα ήμουν από αυτούς που το σταύρωναν. Έτσι πιστεύω για τον εαυτό μου. Και βέβαια δεν χρειάζεται να ζήσεις τον καιρό του Χριστού για να το σταυρώσεις. Μπορείς άνετα να το σταυρώσεις και τον Χριστό και τους αδελφούς σου, σε όποιαν εποχή και αν ζεις, και να επαναλάβεις τα ίδια. Αλλά ο Χριστός έδωσε υπόδειγμα των εαυτών του, ώστε μέσα από την Αγία Ζωή του και το Άγιο Παράδειγμά του να παίρνουμε κι εμείς θάρρος και κουράγιο να βαδίζουμε το δρόμο μας. Και η Κυριακή των Βαΐων είναι ακριβώς αυτή η Κυριακή που δείχνει την πραγματικότητα των ανθρώπων και όλη η πορεία μέσα στο πάθος. Βλέπετε ότι ενώπιον των ανθρώπων και στα μάτια του κόσμου, ας πούμε έτσι, ο Χριστός φάνηκε ότι απέτυχε. Διότι ο μαθητής του ένας τον πρόδωσε, ο μαθητής ο άλλος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι τον εγκατέλειψαν και αυτός έμεινε μόνος του και τον εξευτέλισαν, τον έκαναν τόσα βάσανα και τον εσταύρωσαν και απέθανε. Όταν αναστήθηκε, δεν πήγε να βρει τον Πιλάτο να του πει «Πα, αναστήθηκα». Πώς θα κάνουμε εμείς, ας πούμε. Να τον τρομάξει. Δεν πήγε να του πει έτσι. Ούτε ασχολήθηκε με αυτούς όλους ο Χριστός. Όταν αναστήθηκε, τον είδαν οι μαθητές του. Όσοι ήθελαν να τον δουν, όσοι ήταν άξιοι να τον δουν, δεν πήγε να τρομάξει κανένα. Δεν πήγε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ούτε ξέρω εγώ να μαζέψει εκεί τους μαθητές του, να τους πει κοιτάξτε, η ώρα 12 θα αναστηθώ. Χράκ, να ανοίξει η πόρτα, ξέρω εγώ, ο τάφος, να πεταχτεί από μέσα, που έχει κάτι κάρτες του Βατικανού που κυκλοφορούν, που δει ο Χριστός μια σημαία και βγαίνει από τον τάφο σαν τον Παλαιστίνα, ας πούμε. Βλέπετε, αυτά είναι, δεν είναι ορθόδοξες εικόνες. Η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως είναι ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ανιστά τον Αδάμ και την Εύα, όλον το ανθρώπινο γένος και σώζει τον άνθρωπο. Δεν κάνει επίδειξη δυνάμειος ο Χριστός, ούτε ασχολήθηκε με αυτόν τον πράγμα, με τον εντυπωσιασμό των ανθρώπων. Αλλά άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν μέσα στην ελευθερία του καθενός. Και νομίζω ότι μας διδάσκει πάρα πολύ αυτή η σκηνή εδώ των Εβραίων, γιατί στη ζωή μας οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι θα συναντήσουμε ίσως σε μικρότερη έκταση, εντάξει, μας δεν θα μας υποδεχθούν με βαΐα και κλάδους Φινίκων και πράγματα τέτοια, αλλά παρόμοιες καταστάσεις σε μικρότερη έκταση, με άλλη μορφή θα συναντήσουμε ανθρώπους που σήμερα μας αγαπούν, μας είναι φίλοι, μας δέχονται με χαρά, μας ακούν, ας πούμε, και μετά μπορεί να μας μισήσουν θανάσιμα, μπορεί να μας κακοποιήσουν θανάσιμα, μπορεί να μας παρεξηγήσουν αμέτρητα και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Και όλοι αυτοί να μην είναι άγνωστοι μας άνθρωποι ή ξέρω εγώ κάποιοι που δεν μας ξέρουν, αλλά να είναι γνωστοί μας, αυτοί που ήταν φίλοι μας, αυτοί που είμαστε μέρα νύχτα μαζί. Και καμιά φορά και τα παιδιά μας, καμιά φορά ξέρω εγώ και οι άνθρωποι που εμείς αγαπήσαμε. Γιατί ο Χριστός λέγει το Ευαγγέλιο, αγαπήσας τους ιδίους, λέγει, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Τους αγάπησε μέχρι τέλος. Σκεφτείτε παιδιά, αν εμείς αγαπούμε έναν άνθρωπο και λέμε αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Πόση καρδιά έχει ένας άνθρωπος? Θυμάστε τα μωρά που λέει πόσο με αγαπάς τόσο, ας πούμε. Πόση καρδιά έχει ένας άνθρωπος? Α, την περιορισμένη. Όση μεγάλη καρδιά και να έχεις, είναι πεπερασμένα τα όρια σου, έχεις όρια, είσαι άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν όταν αγαπά εις τέλος, σκεφτείτε το απέραντον, έτσι.
το απέραντον του Θεού. Ο Θεός είναι απέραντο. Ας πέτω μυαλό μας, ξέρω εγώ, στο σύμπαν. Πόσα εκατομμύρια έτη φωτός μπορεί να ταξιδεύσεις και να είναι πάει ακόμα, ας πούμε. Σκεφτείτε που είναι πιο απέραντος από το σύμπαν, αφού αυτός το έπλασε. Και όμως να λέει ότι αγάπησε τον άνθρωπον εις τέλος, μέχρι το τέλος, τελείως δηλαδή. Σκεφτείτε να σε αγαπά ο Θεός τέλεια. Τι σημαίνει το πράγμα? Ασύλληπτο. Ασύλληπτο, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ και πληγώνεσαι. Και γι' αυτό και τα τραύματα του Χριστού και ο πόνος του Χριστού, ας το πούμε έτσι, που εγεύθηκε, δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιονδήποτε πόνο άλλου ανθρώπου. Μπορεί εξωτερικά κάποιος άνθρωπος να υποστεί μεγαλύτερα μαρτύρια από ένα σταυρό. Εντάξει, τον Χριστό τον βασάνισαν, τον ταλαιπώρησαν, τον έκαμα όλα εκείνα σίγουρα και τον εσταύρωσαν. Έχουμε μάρτυρες που τους έκαμαν και εμά. Δηλαδή τους έκοψαν κομμάτια, ας πούμε. Όχι απλώς τους έκαμαν εκείνα όλα, τους έκαμαν κομμάτια. Εδώ τον Άγιο Φιλούμενο στα Ιεροσόλυμα πριν λίγα χρόνια, εγώ τον πρόλαβα ακόμα που ήταν ζωντανός, τον έκαμαν κομμάτια. 72 κομμάτια τον έκοψαν. 72 τσεκουριές. Και μετά του έκοδωσαν και μια εδώ έτσι. Και όλο αυτό εγκομμένο μέχρι σήμερα που έκαναν την ανακομιδή. Το λειψάν του, αφαίρεσαν όλο το πάνω μέρος του κρανίου, το τσεκούρι. Και του ρίξαν και μια χειροβομβίδα στο τέλος και τον ανατείναξε. Θέλω να πω ότι εξωτερικά μπορεί να βρεθεί κάποιοι, πολλοί μάρτυρες, που εξωτερικά επέστησαν μεγαλύτερα μαρτύρια και βάσανα από τον Χριστό. Όμως, κανένας δεν επώνεσε περισσότερο από τον Χριστό και σωματικά και ψυχικά. Διότι κανένας δεν αγάπησε τους ανθρώπους περισσότερο από αυτόν. Και μετά από αυτόν η Παναγία βέβαια, η μητέρα του, η οποία και αυτή είχε φτάσει στα μεγαλύτερα, στα ύψιστα μέτρα της αγιότητος. Άρα και αυτή είχε, όχι βέβαια όπως ο Θεός, Λόγος, ο Χριστός, αλλά σίγουρα στα έσχατα όρια της ανθρωπίνης υπάρξεως. Αυτή λοιπόν η εικόνα του Χριστού και αυτή η τραγωδία όλη της ανθρωπότητος απεικονίζεται σε μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο και σε μας έρχεται σαν μία παρηγορία ότι έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι για να μειώνουμε τα γεγονότα, τα χαρμόσυνα της ζωής μας, όχι για να μειώνουμε την αγάπη των άλλων ανθρώπων, όχι για να μειώνουμε, ξέρω εγώ, τα αισθήματα των άλλων ανθρώπων απέναντί μας, αλλά για να είμαστε έτοιμοι για όλα στη ζωή μας και να μην κάνουμε είδωλα. Γιατί όποιος κάνει είδωλα στη ζωή του, ανθρώπους ή ιδεολογίες ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα υποστεί τεράστια τραύματα, διότι όλα τα είδωλα είναι καταδικασμένα να συντριβούν κάποια στιγμή. Και αν δεν συντριβούν στην πορεία της ζωής μας που θα συντριβούν, θα συντριβούμε εμείς την ώρα του θανάτου μας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύνεση μπορεί να κρατήσει μια ισορροπία και να αποδέχεται τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο του, την αγάπη του, τα αισθήματά του με όλη την δύναμη, ας πούμε, την οποία του παρέχει, αλλά να έχει και την ανάλογη ισορροπία όταν αλλάξει σκηνή και φύγουν τα οσανά και τα βάγια και οι κλάδοι και τα ευλογημένος ο ερχόμενος, να ακούσει και τα άλλα, όλα τα οποία άκουσε ο Χριστός σε λίγες μέρες. Και να ξέρει ότι όλα αυτά θα περάσουν, όλα αυτά θα περάσουν. Ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που ήταν από την Βουλγαρία, Έλληνας, ο οποίος μεγάλωσε στη Βουλγαρία 300 χρονών, πολύ μεγάλος γεροντάκος. Αφού όταν ήταν μικρός πήγαινε στο κρυφό σχολείο, να σκεφτείτε πόσο χρόνο ήταν. Ο πατέρας του ήταν δήμαρχος στη Βάρνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί στη Βουλγαρία. Είχε και εντυμένο από τη γιαγιά του
μέσα στο κελάκι του εκεί στο δωμάτιο, ήταν ένα κάδρο, γιατί ήταν πολύ πλούσια η οικογένειά του. Και όταν ήρθε να γίνει μοναχός, έφερε ένα κάδρο από τη γιαγιά του, κεντυμένο, το οποίο μάλλον θα υπάρχει μέχρι τώρα, και έγραφε αυτό το κάδρο. Και αυτό θα περάσει. Λοιπόν, όταν έγινε τίποτα, έτσι, καμιά δυσκολία, ή πήγαινε κάποιος, του έλεγε κάτι, τον έπιανε από το χέρι ο παππούς και τον έπαιρνε, λέει, σκέβασε εκεί τη γράφη. Και αυτό θα περάσει. Και έλεγε, έτσι είναι τα ανθρώπινα. Είναι ένα θέατρο. Όλα τελειώνουν, όλα παρέρχονται, όλα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, και αυτό όχι για να απογοητευόμαστε και να πούμε ότι, ξέρω εγώ, δεν είχε αξία τίποτε, να ζούμε κάθε σκηνή του θεάτρου καλά, σωστά, αλλά να μην ταυτιζόμαστε και να μην ούτε στην ώρα της ένδοξης, ας πούμε, αποδοχής μας, να παίρνει το μυαλό μας αέρα και να νομίζουμε ότι κάτι είμαστε και τώρα είμαστε θεοί, ούτε και την επόμενη μέρα που θα μας φτύνουν και θα μας θέλουν να μας σταυρώσουν και θα φωνάζουν «Σταύρωσον αυτόν», να μας πιάνει απελπισία και να πάμε να χαθούμε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και το ένα θα περάσει και το άλλο θα περάσει. Τι δεν θα περάσει, παιδιά? Το μόνο που δεν θα περάσει είναι η παρουσία του Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό δεν θα περάσει. Ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε τον Θεό στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα. Έλεγαν εις τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ξέρεις, όταν τον έψαχνε η βασίλισσα, η Ευδοξία, να τον κακοποιήσει, να τον εξορίσει, να τον σκοτώσει, να τον κάνει, να τον φτιάσει, πήγαινα και του έλεγα, ξέρεις, αλίμονός σου, σε ψάχνει η αυτοκράτηρα, να σε κάνει και η μάνα, ας πούμε. Γιατί και εκείνος ενησύχαζε. Αν είναι το στόμα του, ήταν και Χρυσόστομος. Το έχουν οι Χρυσόστομοι, φαίνεται. Λοιπόν, και περιέλουζε την αυτοκράτηρα, γενναίες 14. Έκαμνε και γίνει κάμποσα. Αλλά κι αυτός ενησύχαζε. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν εφοβόταν. Και το Πνεύμα το Άγιον που καθοδηγούσε την ψυχή του, τον ειδίδασκε να ελέγχει την κακία και την παρανομία της αυτοκράτηρας. Και του έλεγα, θα σε εξορίσει, θα σε τηγανίσει, θα σε κόψει κομμάτια, θα ζημεύσει την περιουσία σου. Τα άκουγε όλα, 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 όλα. Με πολύ έτσι αταραξία. Λέγε, μα τι θα μου κάνει, ας πούμε. Ποια περιουσία, αφού δεν έχω περιουσία. Θα σε σκοτώσει. Μα έτσι να αρχίσει να με σκοτώσει, δηλαδή με την πρώτη που να μου δώσει. Εγώ ήταν τόσο ασθενικός και ταλαιπωρημένος, δεν αφήγω την πρώτη να προλάβει να με βασανίσει. Θα σε εξορίσει στα πέρα της οικουμένης. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο κόσμος, όλος του Θεού είναι, πού θα με πάει. Θα σε κόψει κομμάτια με το πριόνι. Και τον προφήτην Ισαΐα τον επριόνισαν. Το έναν το άλλο. Και έλεγε, είπε στους εκείς μαθητές του, κοιτάξτε να δει κάτι. Ουδείς δύναται βλάψε Ιωάννη. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη. Είμαι μόνον ο Ιωάννης. Μόνο εγώ μπορώ να βλάψω τον εαυτό μου. Κανένας άλλος, ούτε η βασίλισσα, ούτε οι στρατιώτες, ούτε οι δήμοι, ούτε οι φυλακές, κανένας. Εάν εγώ βλάψω τον εαυτό μου, μέσα στην αμαρτία και στα πάθη μου, ναι. Αλλά άλλοι δεν μπορούν να με βλάψουν. Γιατί τελικά αυτή είναι η όντως βλάβη, η πραγματική βλάβη είναι η αμαρτία και τα πάθη μας, και το όντως καλό είναι να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Θεό. Άμα είσαι ενωμένος με τον Θεό, μη φοβάσαι τίποτε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε στους Έλληνες, στους υπόδουλους, κοιτάξτε, όταν έρχονται οι Τούρκοι, σου ζητάνε γρόσια, δώσ' τα όλα. Σου ζητάνε τα άρματα, δώσ' τα. Τα ζώα σου, δώσ' τα. Τα σπίτια σου, δώσ' τα. Ό,τι σου ζητάνε, δώσ' τα. Μην φοβάσαι, μην ανησυχείς. Τη ψυχή σου μην τους την δώσεις. Τη ψυχή σου να την κρατήσεις. Τα άλλα όλα δώσ' τα. Δεν έχει πρόβλημα. Έτσι είναι τελικά. Η ψυχή μας είναι αυτή η οποία έχει μεγάλη αξία, να ανυπολόγει την αξία, όπως είπε και ο Χριστός. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του? Τι θα σε ωφελήσει? Κέρδισε τον κόσμο όλο. Απόκτησε ό,τι φανταστείς και ό,τι θέλεις. Εάν χάσεις την ψυχή σου, δεν σου κάνει κανένα ωφέλεια όλα τα άλλα. Εάν δεν κερδίσει την ψυχή σου
και όλα τα άλλα να μην έχεις, δεν σου λείπει τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν σου λείπει. Αυτή λοιπόν είναι η μόνιμη αξία, η παρουσία του Θεού στον άνθρωπο. Και πρέπει ο άνθρωπος να μάθει μέσα από την ζωή του Χριστού όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή την αντιμετώπιση των πραγμάτων για να έχει ειρήνη στην ψυχή του, να είναι ειρηνικός, να μην ταράζεται. Ο Χριστός είπε «Μην ταρασέστο ημών η καρδία, μην ταράσετε η καρδιά σας». Από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου. Βλέπετε σήμερα, παιδιά, ιδίως, έχουμε τόσες δυσκολίες, έτσι, οικονομικές κρίσεις, δυσκολίες, απογοητεύσεις στο σπίτι μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι πρώην φίλοι μας, οι νυν φίλοι μας, που μπορεί να μας έρχονται με τρόπους πονηρούς και δόλιους. Χίλια πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Ας μην ταράζει την καρδιά μας. Μα θα σου κάνει το ένα, θα σου πουλήσει το σπίτι σου, θα σε βάλει φυλακή, θα σε βάλει... Τίποτα από όλα αυτά. Να τα βλέπει ο άνθρωπος σαν ένα θέατρο παρερχόμενο. Όλα αυτά φεύγουν. Όπως το κύμα, Λεβέντη, έτσι είναι. Έτσι, φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Μένει αυτό που είναι μόνιμο. Το μόνιμο και το αιώνιο και το ασάλευτο είναι ο Θεός και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Αυτό μας διδάσκει αυτή η σκηνή εδώ του Χριστού και η επόμενη σκηνή που θα δούμε σε λίγες μέρες, να αλλάζει αυτό το θέατρο όλο και να γίνεται έναν άλλο θέατρο. Να τον σταυρώσουν όλη η κακία και η έκφραση της κακίας και τελικά ο Χριστός να πορεύεται τον δικό του δρόμο στα μάτια των ανθρώπων, να είναι αποτυχημένος και κακομύρης, αλλά στα μάτια των πιστών και του Θεού να είναι νικητής του θανάτου και να δωρήσει τη ζωή στον κόσμο όλο. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να πω από την Ευαγγελική αυτή ανάγνωση είναι αυτή τη σκηνή με την Μαρία αυτή, η οποία ήταν αδερφή του Λαζάρου, τον οποίο ανέστησε ο Χριστός, θυμάστε, η οποία επήρε μια μπουκάλα με πολύ πολύτιμο μύρο, το οποίο μετά το κοστολόγησε ο Ιούδας ο κακομύρης αυτός, το κοστολόγησε 300 πόσα είπε, δινάρια. 300 δινάρια, πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Και αυτή επήρε το μύρο και άλεψε τα πόδια του Χριστού και με τα μαλλιά της σκούπισε τα πόδια. Και ο Χριστός δεν της είπε τίποτα, δεν την εμπόδισε, δεν της είπε αυτό που είπε ο Ιούδας, ο οποίος έκαμε το φιλάνθρωπο και είπε «Καλά, τι είναι αυτή η σπατάλη», αλλού λέει σε άλλον Ευαγγελιστή, «Γιατί αυτή η σπατάλη όλοι, τι χρειαζόταν τώρα, να πάει να σκορπίσει τον το μυρωδικό, τον το μύρο, να λείψει τα πόδια του Χριστού και να σπαταληθούν 300 δινάρια». Δεν μπορούσαν αυτά τα 300 δινάρια να δοθούν στους φτωχούς? Δεν θα μπορούσαν? Θα μπορούσαν βέβαια. Θα μπορούσαν να δοθούν στους φτωχούς. Βέβαια, ο Ιούδας το είπε αυτό, λέγει εδώ, ούχο ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, όχι διότι τον ένοιαζαν οι φτωχοί, αλλά ο ίδιος ήταν κλέφτης. Και ό,τι εβάζαν μέσα στο κοινό ταμείο οι Απόστολοι, έπαιρνε και εκείνος το μερίδιο του κρυφά. Ήταν και Εβραίος, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, όμως, παιδιά, σκεφτείτε την άλλη σκηνή. Ότι μέσα στους 12 μαθητές, σκεφτείτε δηλαδή, ήταν 12 άνθρωποι, τους οποίους διάλεξε ο Χριστός, ήταν οι μαθητές του, τα μέρα νύχτα μαζί του, ήταν αυτοί που τον εκπροσωπούσαν, αυτοί οι οποίοι ήταν οι μαθητές του, οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, οι πιο... στενή του, ας πούμε, αυτοί που τα μέρα νύχτα μαζί του. Και όμως είχαν έναν κλέφτη μέσα στη μέση τους. Είχαν έναν κλέφτη. Δεν το ήξερε ο Χριστός ότι ήταν κλέφτης? Αλίμονο, υπήρχε κάτι για τον Χριστό που ήταν άγνωστο? Το ήξερε. Τι έκανε ο Χριστός? Τίποτα. Τον άφησε να κλέφτη. Ούτε τον επρόσβαλε ποτέ, ούτε είπε ανθρωπή καλέ, ας πούμε, αμάθει ο κόσμος ότι έχουμε έναν κλέφτη μεταξύ μας. Ντροπή μας, ας πούμε. Τι θα πει ο κόσμος? Τι ιδέα θα έχει ο κόσμος για μας? Και εμείς πάμε να διδάξουμε και τον κόσμο και ένας που μας εγκλέφτης, θα τον διώξουμε, να φύγει, να πάει μακριά.
Και μάλιστα να πούμε ότι δεν είχαμε και καμιά σχέση μαζί με τον άνθρωπο. Ήως και το όνομα μας και εμάς είμαστε και εμείς κλέφτες. Τέτοια σύνδρομα, ο Χριστός δεν είχε τέτοια σύνδρομα. Αλλά εσεβόταν την ελευθερία των ανθρώπων ακόμα και όταν αμάρταναν. Και οι μαθητές οι άλλοι ήξεραν τον κλέφτης. Βλέπετε, το λέει εδώ ο Ιωάννης. Ότι κλέπτης είναι και τον γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα ευάσταζε. Ήταν κλέφτης, εκράδαν το κοινό ταμείο και να πει κανείς, βρε Χριστέ μου, ας πούμε, δεν του δώδωκες το ταμείο το κοινό, πιάστο το τα ευλογημένα, δώσ' το κανένα πιο τίμιου. Τον άφησαν να έχει το ταμείο, το κοινό ταμείο, είχαν κοινό ταμείο. Δεν είχε ο καθένας τα δικά του χρήματα, ήταν κοινόβιο. Και μάλιστα είχε το κοινό ταμείο και ό,τι έβαλαν οι άλλοι μες στο κοινό ταμείο, ό,τι είχαν ας πούμε τις οικονομίες τους, αυτός έκλεβε από εκεί και αυτός τα διαχειριζόταν. Γι' αυτό και τον ένοιαζαν τα λεφτά. Ήθελε να μπουν τα λεφτά και εκείνα μες στο κοινό ταμείο να έχει πιο πολλά. Και έκαμε τον φιλάνθρωπο. Αυτόν εδώ μου θυμίζει έτσι κάποιους από εμάς που λέει σκανδαλίζομαι εγώ με την Εκκλησία διότι υπάρχει πολυτέλεια μες στην Εκκλησία. Γιατί είναι τα διάδεση στους φτωχούς τόσα χρήματα που έχετε? Γιατί είναι τα διάδεση στους φτωχούς? Κάνετε πολυέλεους, κάνετε αντιχογραφίες, κάνετε εικόνες, κάνετε ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα παιδιά, όπως λέει και ο Χριστός εδώ, χρειάζονται οι φτωχοί και έχουμε τους φτωχούς και πρέπει να τους προσέχουμε και πρέπει να τους περιποιούμαστε. Αλλά δεν είναι μόνον αυτόν η ζωή του ανθρώπου. Χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα. Λέει, γιατί χτίζεται ας πούμε μια εκκλησία και αν χτίζεσαι τα χρήματα που θα έχτιζες μια εκκλησία να δώσεις στοχούς? Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Και σίγουρα εάν δεν δίναμε χρήματα στοχούς θα μπορούσαμε να χτίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά ένας άνθρωπος χρειάζεται και τις εκκλησίες. Όπως δεν λέεις, γιατί να χτίσω ένα νοσοκομείο και να μην δώσω τα λεφτά στους φτωχούς? Διότι χρειάζεται και το νοσοκομείο. Δεν λέεις, γιατί να χτίσω ένα σχολείο ή να χτίσω ακόμα και ένα θέατρο, ακόμα και ένα στίβο, ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, κάτι που χρειάζεται. Γιατί ένας τόπος, μια πόλη, ένα οργανωμένο πράγμα, ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, θέλει και τον ναό, θέλει και το γυμναστήριο, θέλει και το στίβο, θέλει και το θέατρο το σοβαρό, θέλει και το νοσοκομείο του, θέλει και το σχολείο του και μάλιστα πρέπει να είναι πολύ καλά και καλά φτιαγμένα. Και δεν μπορεί να φτιάχνεις πρόχειρα και όπως όπως. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να είναι κάτι εις βάρος του άλλου. Και κάτι το οποίο φαίνεται έντονα αυτές τις μέρες που υπάρχει τόση μεγάλη οικονομική κρίση στον κόσμο και ήδη και κοντά μας, ότι τελικά ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο με ένα πιάτο φαΐ και με κάποια χρήματα. Σίγουρα έχει ανάγκη όταν πεινά να φάει, έχει ανάγκη όταν έχει οικονομικές δυσκολίες να το βοηθήσεις οικονομικά, αλλά ο άνθρωπος έχει και άλλες ανάγκες. Έχει και άλλη υπόσταση που πρέπει να την ανακαλύψει και ο ίδιος. Και εκείνος ο οποίος δυσκολεύεται πρέπει να ανακαλύψει και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή του τα οποία είναι ας πούμε σημαντικά και εξίσου ευχάριστα και καμιά φορά πιο σημαντικά από το φαγητό και την ύλη. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί. Μπορεί να έχεις ψωμί, αλλά να μην έχεις άλλα πράγματα και μπορεί να πεθάνεις πριν πεθάνεις βιολογικά. Μπορεί η ψυχή σου να είναι νεκρή και το σώμα σου να είναι ζωντανό, αλλά η ψυχή σου να έχει πεθάνει. Είναι χειρότερος θάνατος αυτός. Ο Χριστός όταν είπε αυτά τα πράγματα ο Ιούδας, δεν είπε πράγματι δίκιο να έχει ο Ιούδας, ας δώσουν τα χρήματα στους φτωχούς. Αλλά του είπε να άφηστην. Βέβαια το δικαιολόγησε ο Χριστός ότι και τους προετοίμαζε ότι θα πεθάνει σε λίγες μέρες και αυτό του λέει αυτό είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Αλλά τους έδωσε και μια άλλη διάσταση. Τους φτωχούς, λέγει ο Χριστός, τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα δεν με έχετε πάντοτε.
για να δείξει ότι το ζητούμενο δεν είναι να κάνεις τους φτωχούς πλουσίους ή τους πλουσίους φτωχούς. Δεν είναι να εφέρεις μια κοινωνική δικαιοσύνη στον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσεις τον Χριστό. Αν αποκτήσεις τον Χριστό, τότε όλα τα άλλα μπαίνουν στη θέση τους και τακτοποιούνται. Εάν αυτό δεν τον αποκτήσεις, τότε όλα τα άλλα είναι αποσυναρμολογημένα, είναι διαλυμένα και τίποτε δεν έχει καμιά αξία πλέον. Μηδενίζονται και τα χρήματα και η ύλη και η δόξα και οι γνώσεις. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως χωρίς το Θεό. Τελειώνοντας θέλω να πω, παιδιά, ότι η Μεγάλη Εβδομάδα που είναι μπροστά μας, αρχίζοντας από το Σάββατο που θα εορτάσουμε την Ανάσταση του Λαζάρου, που είναι η προτύπωση και τα προεόρτια και τα προήμια της Αναστάσεως του Χριστού μας και της Αναστάσεως όλων μας, την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, έτσι, πιστοποιά ο Χριστός την Ανάσταση όλων μας, ότι όλοι είμαστε πορευόμενοι στην Ανάστασή μας και του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων και πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας μέσα στην προοπτική της Αναστάσεως και μέσα στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού και να μην πνιγόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι πεταμένος μέχρι το έσχατο όριο της υπάρξεώς μου. Θα περάσει αυτό. Θα αλλάξουν. Όλα αυτά αλλάζουν. Θα έρθει η ώρα που θα επανέλθω εκεί που ήμουν. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι ούτε το έναν ούτε το άλλον έχει ουσιαστική σημασία. Μετά πορευόμαστε στην Κυριακή των Βαΐων. Μετά μπαίνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα που κάθε μέρα έχει και το δικό της νόημα. Και κορυφώνεται η Μεγάλη Εβδομάδα με τη Μεγάλη Τετάρτη, με τη Μεγάλη Πέμπτη, που ο Χριστός παραδίδει το μυστήριο του μυστικού δείπνου, παραδίδει τους μαθητάς του στα χέρια του Θεού, πορεύεται στο πάθος, τη Μεγάλη Παρασκευή με τη Σταύρωση, την Αποκαθήλωση, τον Επιτάφιο που τον εκάμαμε αναθεστήρια και τον εκάμαμε σαλάτα και τον εκάμαμε και εκείνο χάλια μαύρα, όπως τα κάμαμε όλα στη ζωή μας χάλια μαύρα. Και τον εκάμαμε έθιμο, φολκλόρο, ας πούμε. Μας έφαγε αυτή η εκοσμίκευση όλους. Τέλος πάντων, το καλό ξέρετε ποιον είναι? Ότι μετά το Χριστός ανέστη όλα καθαρίζουν. Πας σπίτι τους εκείνοι που να πάσει και επιτέλους μένουμε μόνοι μας. Μένουμε αυτοί που θέλουν να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και μένουμε στην Εκκλησία προσκαρτερούντες στην αγρυπνία της Αναστάσεως όλοι αυτοί που όλοι θα κοινωνήσουν όσοι έμειναν. Και χάνεται επιτέλους εκείνη όλος όχλος που δεν ξέρεις τι γίνεται. Και είναι ένα πράγμα δηλαδή που τη μια να γελάς, που την άλλη να κλαίεις. Διότι λέει βρε παιδί μου, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν αλλά και οι άνθρωποι. Μόλις πούμε τον Χριστός Ανέστη, απαγγέλουμε κάποιους στίχους από τις προφητείες και λέει μια προφητεία: «Αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτος αν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Και βλέπεις φεύγω. Βρε που πάτε, έλατε πίσω. Παντίστερα βρε που κανένα πεντάλεπτο, που κανένα δεκάλεπτο. Τώρα ήβρετε να φύγετε που λέει η Εκκλησία. Να φύγουν οι εχθροί του Χριστού. Να φύγουν οι μισούντες αυτών. Από φύ. Μα τι πειρασμός είναι αυτή η υπόθεση. Τι θρίαμβος του Σατανά πραγματικά. Δηλαδή αν είχαμε πνευματικά μάτια θα βλέπαμε τον διάβολο να τρίβει τα δάχτυλα τα χέρια του, ας πούμε. Λέει, τι ωραία, ας πούμε. Τι ωραίο θέαμα. Και ιδίως άμα, επειδή εμείς στεκόμαστε ψηλά από το Ευαγγέλιο, το ακούσουν όλοι, περιμένουν όλοι εκεί, ας πούμε, ακούσουν το Ευαγγέλιο, το Χριστός Ανέστη. Και έτσι όπως είναι ένα πλήθος ανθρώπων κάτω, αν έρθετε εδώ στην Καθολική, θα δείτε χιλιάδες ανθρώπους. Σε 4-5 λεπτά, και επειδή κρατούν και κεριά, είναι ακόμα πιο εντονή η φυγή. Φαίνονται που πάνε. Και τα κεριά φεύγουν, μέχρι να πούμε τα Χριστός Ανέστη που είναι 10-12 Χριστός Ανέστη, τέλειωσε.
ξεκαθάρισαν τα πάντα. Εμείναμε μόνοι μας. Και μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και πραγματικά λέεις, ρε παιδί μου, ας πούμε, μιλούν για θαύματα. Μα αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα. Πώς τα καθάρισε ο Θεός στο πι και φύ. Ας πούμε, σαν να κι αυτός αγανάκτησε, είπε επιτέλους φύγεται. Αφήστε μας μόνους μας. Ή θα μείνετε εδώ προσκαρτερούντες και κοινωνούντες στο σώμα και το αίμα του Χριστού, ή θέλετε να φύγετε, φύγετε. Εσάς κρατά κανένας, ούτε είναι ωραίο πράγμα να αντιμετωπίζεις τον Χριστό σαν έναν έθιμο ή σαν ένα πράγμα πολιτιστικό ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλει ο Χριστός έτσι. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκε και μετά την Ανάστασή Του δεν ασχολήθηκε με κανένα που δεν τον πίστευε. Όπως σας είπα προηγουμένως και γελάσετε, δεν πει να βρει κανένα από τους ούλους. Αν είμαστε εμείς όμως και αναστενούμαστε, πού είσαι να πάμε πρώτα? Σε αυτούς που μας σταύρωσαν. Να πάμε να τους δείξουμε ότι αναστήθηκα, Κύριε. Να δούμε τώρα τι μου κάνεις. Αν είσαι παλικάρι, πιάσμε τώρα. Ξανασταύρος με. Τίποτα από όλα αυτά τα αστεία που θα κάνουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι το πιο μεγάλο σχολείο λειτουργικά είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να πηγαίνετε στην εκκλησία, να κάθεστε υπομονετικά στις ακολουθίες. Αν μπορείτε να προμηθευτείτε για αυτά τα βιβλιαράκια που γράφουν τους αιωραιότατους εκείνους ύμνους που μας μυσταγωγούν μέσα στο μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, και να μείνετε το βράδυ στην Ανάσταση. Και όσοι είσαστε έτοιμοι να κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, για να μπορέσετε να ακούσετε τη φωνή του Θεού. Τι έχει να μας πει μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα? Γιατί σήμερα όσον ποτέ άλλοτε έχουμε μεγάλη ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Χριστό κατά πόδας. Γιατί δεν διαφέρει και η ζωή μας εν πολλής, όχι εξωτερικά, αλλά ουσιαστικά από την πορεία του Χριστού μέσα στο πάθος. Έχουμε δυσκολίες, έχουμε προβλήματα, σηκώνουμε ο καθένας στο σταυρό μας, έχουμε ο καθένας φορτωμένο στους ώμους μας τα βάσανα μας, τους πόνους μας, τους καημούς μας, τα άχη μας, τις αγωνίες μας, οτιδήποτε έχει ο κάθε άνθρωπος, να δούμε πώς αυτά θα τα μεταποιήσουμε, πώς όλη αυτή την ταλαιπωρία θα τη μεταποιήσουμε εις ζωή αιώνιων. Το ξύδι θα το κάνουμε γλυκό και το φαρμάκι να το κάνουμε φάρμακο. Αν αυτό τα καταφέρουμε, τότε σημαίνει ότι κάτι είπε για μας ο Χριστός αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν δεν το καταφέρουμε, εντάξει, να πιάμε τη λαμπάδα και πάμε στο σπίτι μας. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτωσαν οι εχθροί αυτού. Καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έχετε, παιδιά, να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι? Προσωπικά το μόνο που γνωρίζω για την Αγία Ζωή του Χριστού είναι ότι θυμάμαι που πήγε το κύριο Πανηγονής του και αυτός ήταν στην εκκλησία και δίδασκε. Ήταν στο ναό του Θεού. Ξέρω επίσης ότι ήταν ξυλογόπος, πελεκάνος τέλος πάντων ο πατέρας του. Ο Χριστός, τι άλλο γνωρίζουμε για τη ζωή για του? Για την παιδική του ζωή. Ναι, και μέχρι την ηλικίωσή του. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι βιογραφία του Χριστού, ούτε ασχολήθηκαν οι Απόστολοι. Αλλά λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός ήταν υποτασσόμενος στους γονείς του. Ήταν μαζί τους και ήταν υποτασσόμενος σε αυτούς. Όμως σίγουρα ξέρουμε δύο πράγματα. Δεν έμαθε γράμματα, γιατί όταν δίδασκε, οι άλλοι Εβραίοι έλεγαν, μα πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει μάθει? Έτσι, δεν έμαθε γράμματα, δεν πήγε σε σχολείο και δεν βγήκε έξω από τα όρια της Ιουδαίας, από τα όρια των Εβραίων. Διότι οι Εβραίοι δεν δέχονταν να συναμιγνύεται κανείς με ειδωλολάτρες και ξένους. Πολλοί που λένε ότι πήγε στην Ινδία, ξέρω εγώ, κάποιες τέτοιες φιλοσοφίες. Πουθενά δεν πήγε ο Χριστός. Αν πήγαινε οπουδήποτε αλλού, δεν θα το δέχονταν οι Εβραίοι. Τον άφηναν να μπει μέσα στη συναγωγή να κηρύξει. Ήταν πολύ στενοί και φανατικοί άνθρωποι. Ο Χριστός ήταν υποτασσόμενος στους γονείς του και παρέμεινε
μέσα σε αυτή την αφάνεια για να μας διδάξει και εμάς την ταπείνωση και την αφάνεια. Δεν έκαμε τίποτε. Στα 30 χρόνια βαφτίστηκε από τον πρόδρομο, εκήρυξε 2,5 περίπου χρόνια, εσταυρώθηκε, αναστήθηκε και έφυγε. Και ίδρυσε την εκκλησία. Τίποτα άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο γυναίκες που έκαναν αυτό που λέει εδώ, που το έκαμε η Μαρία. Ναι. Νομίζω είναι και ακόμα μια γυναίκα που ήταν αμαρτωλή. Ναι, ναι. Και... έχουμε δύο περιπτώσεις που έκαναν αυτό και περίπου η ίδια σκηνή. Ναι. Το άλλο, που είπετε ότι ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε αυτούς που δεν τον εμπίστευα, θα μπορούσε να το κάνει το πράγμα για να πιστούν ότι... αν είσαι τα μυαλά μας, σίγουρα θα το κάνει. Αν ήμουν εγώ, σίγουρα θα πήγαινε να τους εύρω. Τα πριν αναστηθώ ακόμα, έτσι να τους εύρω. Την ώρα που θα με σταύρω, θα τους έλεγα σταυρώστε με, αλλά εγώ να αναστηθώ. Την άρθρα θα σας εύρω. Ναι, αλλά βλέπεις ο Χριστός έχει άλλον τρόπο που σκέπτεται. Δεν έχει συμπλέγματα. Δεν έχει συμπλέγματα. Έχει μια δική του θεϊκή αρχοντιά και τρόπο, όχι με τα δικά μας. Έτσι είναι. Ναι, Παναγιώτη. Ναι, Γέροντα, τι έκαμε όλο αυτό το πλήθος να αλλάξει σε λίγες μέρες στάση και να είναι αχάριστο και να συμπεριφερθεί με μίσος. Ήταν επιπολαιότητα, ήταν εχρηματιστήκα από τους Φαρισαίους, ήταν ο φόβος των γραμμάτων των Φαρισαίων. Τι τους έκαμε να αλλάξουν. Ο καθένας είχε τους δικούς του λόγους. Άλλοι φοβήθηκαν. Άλλοι απογοητεύτηκαν, άλλοι είχαν λαθασμένες προϋποθέσεις, επίστευαν ότι ο Χριστός θα γινόταν βασιλιάς και θα νίκαν τους πάντες και θα ήταν ισχυρός και μετά από τον είδαν ότι δεν νίκησε κανένα, απογοητευτήκαν, όπως και ο Ιούδας απογοητεύτηκε. Ο Ιούδας περίμενε να γίνει βασιλιάς και να αποκτήσει δόξα. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν είχε τέτοια όρεξη και τέτοια μυαλά, απογοητεύτηκε. Ο καθένας είχε τον δικό του τρόπο και τον δικό του λόγων. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν για όλους το ίδιο. Άλλοι φοβήθηκαν, άλλοι είπαν κάτσετε να το πω, μην εκατέβεστε. Εν πήγαν εκεί να τον υπερασπίσουν κανένας. Και βλέπεις σε τέτοιο σημείο που όταν ο Χριστός ζήτησε μια σταγόνα νερό. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να του δώσει. Ούτε ένας. Και πρώτοι και καλύτεροι μαθητές του. Και τον εγκατέλειψαν όλοι, εκτός που τον Ιωάννη και τη μητέρα του, την Παναγία και ένα-δυο άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μαζί του, κανένας δεν έμενε εκεί, μόνος του. Και τους το είπε, ότι εμένα θα με αφήσετε μόνο μου. Όλα αυτά τους τα προείπε ο Χριστός. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ακούσετε, θα τα δείτε και στο Ευαγγέλιο, ότι τους έλεγε ότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Που πρέπει να μας προβληματίζει για να μας κάνει να είμαστε συνετοί. Εδώ ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν και μεγάλος άνθρωπος, δεν ήταν μικρό παιδί, ήταν πολύ ωριμός άνθρωπος, ήταν 50 και ίσως τότε. Και ενώ τον προειδοποίησε ο Χριστός, ότι πριν να φωνάξει ο Πετεινός θα με αρνηθείς τρεις φορές. Και έκαμε το παλικάρι και έκοψε και το αυτί του υπηρέτη και εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ και να πεθάνω εγώ για σένα και τα λοιπά και την ψυχή μου υπερ σου θύσω, θα θυσιάσω την ψυχή μου για σένα και ο Χριστός του είπε θα θυσιάσεις την ψυχή σου εσύ για μένα πριν να φωνάξει ο Πετεινός θα με αρνηθείς τρεις φορές. Τίποτα ο Πέτρος. Και μετά και όχι πίσω του Χριστού, είναι μια ολόκληρη τραγωδία. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό πίσω από τον Χριστό, να πει ήταν κάπου μακριά. Έτσι εντάξει, είπε, εντάξει, δεν ξέρω εγώ τον άνθρωπο, δεν τον ήταν μπροστά μου. Ήταν δίπλα από τον Χριστό. Ο Χριστός εδικάζεται, δικαζόταν και ραπιζόταν και τον έφτυναν και τον έδερναν και τον έκαναν εκείνα όλα. Και αυτό ήταν ο συλλήθου βολή. Πιάσε μια μέτρα και ρίξε τι. Πόσο να πάει, δεν ποδαμέω στην πόρτα. Ξέρω εγώ με το τζοτζάμε, άσε που να ρίξω ποδά, πάει ποδά. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα. Ήταν το μέτρο που μετρούσαν οι Εβραίοι. Και ενώπιον του Χριστού επήγαινε εκείνη η υπηρέτρια, μια κοπέλα, μια υπηρέτρια. Ούτε καν στρατιώτης δεν ήταν. Να πει επειδή με το ξύφο και με το ξέρει τον, αν έλεγε να του κόψει το κεφαλί του. Μια κοπελίτσα, μια υπηρέτρια. Δεν τον ξέρω. Και όχι μόνο, μα του λέει, μα αφού κι εσύ είσαι μαζί του. Όχι, εγώ δεν τον ξέρω. Μα αφού η ομιλία σου μοιάζει με τούτου.
ήρξα το κατά να θεματίζει και ομνήν ούκ είδα τον άνθρωπο. Άρχισε να ορκίζεται και να αναθεματίζεται και να λέει εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Αυτό που το έκανε ένας φίλος μας, αστείο βέβαια, όταν πήγα στην Τουρκία πριν πολλά χρόνια που ήταν ακόμα τα πράγματα δύσκολα, το 87, πήγα με έναν άλλο μοναχό και είχα την αφέλεια εγώ, είχα το διαβατήριό μου, το οποίο όμως δυστυχώς για μένα, χωρίς να το σκεφτώ, το ανανέωσα στην πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, γιατί είχα ελληνική υπηκότητα λόγω του ότι ήμουν στο Άγιον Όρος. Και πώς το ανανέωσα στην Κύπρο, στην πρεσβεία της Ελλάδος, στη Λευκοσία. Πήγα κι εγώ άνενιας στην Τουρκία, ότι έχω ελληνικό διαβατήριο, που έγραφε πάνω γεννήθηκα και Θεσσαλονίκη, και ξέρω εγώ, για να μπορώ να μπαίνω στην Τουρκία χωρίς, γιατί έπρεπε να πάω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μόλις πάω και αμία, οι Τούρκοι βέβαια πιάνουν το διαβατήριο μου, βλέπει Λευκοσία, λέει δύο λεπτά, περιμέναμε. Έρχεται για με κάμπο αστυνομία, τι συμβαίνει, πού κι ω πέσει, ευρέθηκε στη Λευκοσία και ανανέωσε το διαβατήριο σου, απαναγία μου. Άνοιξε, γιατί κατάπιε με. Λέει μου ένα, πάντε λέει αστεία, πάτερ, ούτε σε ξέρω ούτε με ξέρει. Λέω, δεν είναι ώρα η αστεία τώρα. Ένα δά να δούμε τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι έκαμε ο Πέτρος και συνήρθε, λέει το Ευαγγέλιο, όταν γύρισε ο Χριστός και τον είδε. Την τρίτη φορά που εφώνα, ο Πετεινός έκραζε εν τω μεταξύ, χαβάντου του Πέτρου. Ο Πετεινός εξελαργίστηκε, αυτός τίποτε. Λοιπόν, την τρίτη φορά γύρισε ο Χριστός και τον είδε. Όταν τον είδε ο Χριστός στα μάτια, ενέβλεψε ο Κύριος, λέει το Πέτρο, για να το δει, λοιπόν, πολύ κοντά ήταν. Τότε κατάλαβε. Τότε ξύπνησε και εξερθών έξω έκλαυσε πικρός. Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και είναι μεγάλο μάθημα για μας να μην ειδωλοποιούμε ανθρώπους και να μην χτίζουμε πάνω σε ανθρώπους. Να χτίσεις τα πάντα, αλλά βάλε θεμέλιον άλλο πράγμα, όχι άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάποια στιγμή είναι άνθρωπος. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Ναι, ναι, πες το. Ναι, Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω. Ακούγοντας εσάς και βλέποντας γραμμένα εδώ από τον πατέρα Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη, ταύτα είναι από αυτό και γραμμένα, όπως και προηγουμένως ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε για τις πράξεις μας στη στιγμή που είναι προγεγραμμένα κάποια και πόσο ένοχος ο Ιούδας στη στιγμή που ήταν προγεγραμμένα να προδώσει τον Χριστό. Ωραία, πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο Ιούδας ήταν απόλυτα ένοχος γιατί ήταν ελεύθερος. Δεν εγγράφτησαν και επειδή τα έγραψαν γι' αυτό και έγιναν. Αλλά επειδή θα γίνονταν, γι' αυτό και γράφησαν. Δεν υπάρχουν γεγραμμένα πράγματα τα οποία κάποιος είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Αν ήθελε ο Ιούδας, μπορούσε να μην σταυρώσει τον Χριστό. Αν ήθελε ο Πέτρος, μπορούσε να μην τον αρνηθεί. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Γι' αυτό φέρομαι και το βάρος της ευθύνης των πράξεων μας. Λοιπόν, αυτά γράφτηκαν επειδή θα γίνονταν. Όχι επειδή γράφτηκαν, γι' αυτό και έγιναν. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι ο Ιούδας δεν απαλλάσσεται της ευθύνης. Όπως κάθε άνθρωπος από εμάς δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για οτιδήποτε κάνει. Έλα Δημητράκη, τελευταία ερώτηση, κυρία. Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω στην παράσταση της Σταύρωσης πάνω σε αγιογραφίες ή σε εικόνες. Δεξιά βλέπουμε την Παναγία με δύο γυναίκες, αριστερά τον Ιωάννη, ο οποίος έχει το χέρι πάνω σε στάση άρνησης, όπως στην άρνηση του Πέτρου. Και πίσω ένας στρατιώτης που τον χτυπά στον νόμο, δείχνοντας τον Χριστό, ρωτώντας τον, τον γνωρίζεις. Υπάρχει αυτόν άρνηση, ότι ο Ιωάννης αρνήθηκε? Όχι. Τι? Δεν αρνήθηκε ο Ιωάννης. Εντάξει, είναι μια παράσταση που μπορεί να δηλεί όχι μόνο άρνηση, αλλά και απορία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο στρατιώτης το χτυπά στον νόμο και δεν υπάρχει αυτό πουθενά καμία αναφορά στα Ευαγγέλια, ούτε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ούτε πουθενά ότι ο Ιωάννης αρνήθηκε τον Χριστό. Αντίθετα, είναι ο μόνος που έμεινε κοντά στον Χριστό.
Ναι, ακριβώς, αλλά υπάρχει παντού αυτή η παράσταση. Μα και αυτό γίνεται, δεν... με ρωτούν πάρα πολύ συχνά γι' αυτό. Όχι, δεν υπάρχει καμία αναφορά. Δηλαδή, οι καθολικοί το θεωρούσαν άρνηση του Ιωάννη. Πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω τι λένε οι καθολικοί. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε αυτή την παράδοση. Ούτε το λέει το Ευαγγέλιο, ούτε υπάρχει πουθενά σε κανένα πατέρα της Εκκλησίας. Κανένα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση.